Καλημέρα Παναγιώτη μου, ωραία, ωραία μέρα σήμερα, ωραία αποτελέσματα χθες, γενικότερα. Θα μπορούσε σίγουρα να είναι καλύτερη μέρα, mm-hmm. Καλημέρα και από την δική μου πλευρά, θα μπορούσε να είναι καλύτερη γιατί ελπίζαμε όλοι στο 3x3 χθες ευρωπαϊκά για τις ομάδες της χώρας μας, στις διοργανώσεις της UEFA. Τελικά μας την έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος θεωρητικά είχε και αβαντάζ την έδρα του, την παράδοση και μια ομάδα που δεν αποτελεί φόβο, έτσι, mm-hmm. Τβέντε, από την Ολλανδία, με την οποία έμεινε στο 0-0 στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, σε μια αναμέτρηση που χρειάστηκε τον Τζολάκη, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο στο οποίο λίγο αργότερα κέρδισε πέναλτι η ομάδα του με τη Λίμπαρ, το οποίο το έχασε ο Ελκαμπή. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να μην μπορεί και να μην απειλεί από την Τβέντε. Όπως και να έχει, είναι ένας βαθμός που τον διατηρεί ζωντανό στην προσπάθεια που κάνει για απευθείας πρόκριση στους 16 του Europa League, εκεί που ο ΠΑΟΚ, ο έτερος Έλληνας στην διοργάνωση, στη League Phase της εν λόγω διοργάνωσης, έκανε ίσως την πιστικότερη εμφάνισή του κόντρα σε μια δυνατή αντίπαλο, δηλαδή καλώς ή κακώς το εγάλαιο πριν από λίγες μέρες που ζήσαμε εκείνη την εφτάρα στο στάδιο της Τούμπας, δεν ήταν και πιο δυνατή αντίπαλος. Σχεδόν δικαιοφόλη του φορά, η Φερεντσβάρος ήταν μια πάρα πολύ δυνατή αντίπαλος, έτσι, και ιστορικά και όχι μόνο από την Ουγγαρία, η ομάδα της Φερεντσβάρος, την οποία ανάγκασε να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα της 5 φορές. Ξεσπάθωσαν, έτσι, ξεσπάθωσαν. Ναι, ξεσπάθωσε, όλα αυτά έκανε ο ΠΑΟΚ, που θυμίζω από τα τέλη Αυγούστου είχαν κερδίσει σε ανταγωνιστικό παιχνίδι στο στάδιο της Τούμπας. Έτσι, εντάξει, κέρδισε το εγάλαιο, okay, με 7-1. Σε ανταγωνιστικό παιχνίδι είχε να κερδίσει, με όλο το σεβασμό στο City φυσικά, είχε να κερδίσει από τα τέλη Αυγούστου. Κέρδισε την Φερεντσβάρος με 5-0, με 5 γκολ ξεχωριστών ποδοσφαιριστών. Του Τάισον, του Τόμας, του Τσάλοφ, του Ζίβκοβιτς και του Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα, έδωσε την ασίστ στον Τσάλοφ για το 3-0, κέρδισε το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ζίβκοβιτς και σκόρερε και ο ίδιος λίγο πριν κλείσει το 90 λεπτό, νομίζω άξια MVP, ο Βουλγαρός μεσοεπιθετικός εξτρέμ. Σαν να βρίσκει τα πατήματά του είναι ο Ντεσπότοφ, έτσι, γιατί να θυμίσουμε και τον γκολ το οποίο έβαλε, το εξαιρετικό γκολ, όπως μας είπε στη Δευτέρα, λίγο μετά το κέντρο του γηπέδου, έτσι. Οπότε να βρίσκει τα πατήματά του είναι. Ακριβώς. Ένα βασικότατο στέλεχος για τον δικαίωμα του Βορρά, δεν το συζητάμε, που δεν είχε ρόλο βασικού όμως από το ξεκίνημα της σεζόν, για πολλούς και διάφορους λόγους που διαβάζουμε μεν, αλλά ξέρει πολύ καλύτερα ο Ράσβαν Λουτσέσκου, προπονητής του δικεφάλου του φορά. Τώρα, στην βαθμολογία της League Phase, ο Ολυμπιακός είναι 15ος με 9 βαθμούς, διατηρείται ζωντανός βαθμολογικά για απευθείας πρόκριση. Είναι στο μείον 2 από την 8η Rangers. Υπάρχουν βέβαια αρκετές ομάδες από πάνω του, αλλά στη League Phase, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, τα πάντα μπορούν να συμβούν μέχρι το τέλος αυτής. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φτάνοντας στους 7 βαθμούς, είναι 22ος, είναι στις θέσεις που οδηγούν στα knockout για πρόκριση στους 16 του Europa League. Δύσκολο το έργο του, ακατόρθωτο θα έλεγα, για να περάσει στην οκτάδα. Προφανώς έχει πολλές περισσότερες ομάδες μπροστά του. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει εξωφρενικά πράγματα, αλλά είναι σε καλό δρόμο για να φτάσει στην knockout φάση του Europa League. Και κατεβαίνοντας μια διοργάνωση, πάμε στο Conference League, που και εκεί έχουμε εκπρόσωπο από τη χώρα μας, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της κατά πολύ υποδέστερης The New Sense, της New Sense μάλλον, το δεν χρειάζεται, της New Sense από την Ουαλία. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 στο Shrewsbury στην Ουαλία,
με Τζούρισιτς στο 15 και Ιωαννίδη στο 61 λεπτό να σκοράρει από την άσπρη βούλα του πέναλτι. Α, και αυτό. Μόλις το δεύτερο του φετινό γκολ. Μόλις. Δεν έχει γκολ στο πρωτάθλημα, έχει 2 γκολ ευρωπαϊκά. Αυτό ήταν το δεύτερο. Είναι κάτι καλό για τον ίδιο ώστε να πάρει λίγο μπρος, θα πω εγώ, και για τον Παναθηναϊκό και για την προσπάθεια που κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και για την εθνική Ελλάδα, η οποία εθνική θα μάθει σήμερα στη 1 η ώρα το μεσημέρι τους αντιπάλους της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ελπίζουμε σε μια καλή κλήρωση φυσικά για την ομάδα μας. Στη 1 η ώρα είπαμε θα γίνει αυτή. Είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας η εθνική μας ομάδα. Θα εκπροσωπηθεί στην κλήρωση από τον ομοσπονδιακό τεχνικό τον κύριο Γιωβάνοβιτς, από τον Δημήτρη Τσαλβικίδη και τον Βασίλη Τωροσίδη. Τώρα τα γκρουπ της Ευρωπαϊκής Ζώνης θα ξεκινήσουν, οι αγώνες των γκρουπ της Ευρωπαϊκής Ζώνης θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο, θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2025. Θα προκύψουν 12 όμιλοι των 4 ή 5 ομάδων και οι νικητές των ομίλων θα εξασφαλίσουν μία θέση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26. Θα διεξαχθεί, θυμίζω, στις ΗΠΑ της Αμερικής, τον Καναδά και το Μεξικό. Γενικά, πέρα από τον Ατλαντικό, τα παιχνίδια. Πάνω μέχρι κάτω. Κέντρο-Βόρεια Αμερική. Ακριβώς. Είχαμε την ανακοίνωση για τα επόμενα παγκόσμια κύπελα που θα διεξαχθούν αυτό το 2030 στο Μαρόκο, την Ισπανία και την Πορτογαλία και θα γίνουν και κάποια επαιτειακά παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, στην Αργεντινή, και το παγκόσμιο κύπελο του 2034, χωρίς να πέφτουμε από τα σύννεφα, τουλάχιστον εγώ και εσύ πιστεύω, γιατί είμαστε στο ίδιο μήκος σχήματος, θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία. Ναι, πως θα γινόταν αλλιώς, και είχαμε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βγαίνει και να λέει ότι είναι μια υπέροχη, πραγματικά εξαιρετική κατάσταση αυτή που ζούμε, γιατί η Σαουδική Αραβία έχει να προσφέρει πάρα πολλά σε υποδομές και σε γήπεδα και. Αλλά όπως καταλαβαίνεις και εσύ, Δήμητρα, και φίλοι τηλεθεατές, το ποδόσφαιρο έχει ξοκλίνει οριστικά, έτσι. Έχουμε μπει στην εποχή των πετροδόλαρων ανεπιστρεπτή, θα πω εγώ. Αυτή είναι η εποχή του ποδοσφαίρου που ζούμε για να βγάζουμε περισσότερα λεφτά, όχι για να βλέπουμε κάτι καλύτερο. Έτσι, λέω εγώ, αυτή είναι η δική μου άποψη. Και νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο και είχες επίσης δίκιο όταν έλεγες ότι συμφωνούμε σε αυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία έτσι κάνει λίγο... σου προκαλεί έτσι... Όταν ο αθλητισμός μπερδεύεται τόσο πολύ με την οικονομία, με τα χρήματα, με το... Γιατί υποτίθεται, φαντάζομαι, ότι ένα από τα επιχειρήματα που δώσανε είναι ότι να πάμε εκεί για να αλλάξουμε και τα δεδομένα, να αλλάξουμε κάποιες συνθήκες, έτσι. Μόνο που δεν ξέρω κατά πόσο στο Κουβέιτ άλλαξαν κάποια δεδομένα για τους πολίτες της περιοχής, της συγκεκριμένης... Στο Κατάρ, ναι. Του συγκεκριμένη χώρας, όπως επίσης και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να αλλάξουν κάποια δεδομένα στη Σαουδική Αραβία. Κοίτα, θα αλλάξουν κάποια δεδομένα εκείνον τον μήνα που θα γίνει το παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πίσω και μπρος δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Αλλά εκείνο το μήνα, όπως είχαν πάει οι μπετάραδες, έτσι, ο Αριστοτέλης Αβίτης με τον Θοδωρή Ρίγανη και vice versa, μην τα λέω πάλι. Μην βάζω πρώτο κάποιον συγκεκριμένα. Είχαν πάει σε παιχνίδια στο Κατάρ, στον Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, και μας είπαν τα καλύτερα από την άποψη της οργάνωσης, του τι είδαν εκεί πέρα, της χαράς, του πόσο ευχαριστημένοι ήταν όλοι, πόσο χαρούμενοι ήταν όλοι. Αλλά προφανώς μιλάμε για ένα θέατρο, έτσι. Ενός μήνα ένα θέατρο, γιατί δεν αλλάζουν τα πράγματα εκεί πέρα. Οκ, μην είμαστε υπερβολικοί. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλά με ρυθμούς χελώνας. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα σε αυτές τις χώρες εκεί πέρα. Αυτό ακριβώς. Να ευχηθούμε να πάει κάτι καλύτερο στη Σαουδική Αραβία. Ας το ευχηθούμε, τζάμπα είναι. Δεν πρόκειται να πάει κάτι καλύτερο. Ας το ευχηθούμε όμως. Και φυσικά να ευχηθούμε και να δούμε τη χώρα μας ακόμα πιο ψηλά στην κατάταξη της UEFA, γιατί σκαρφάλωσε μία θέση. Έτσι, με τις δύο νίκες και με τη μία ισοπαλία
δύο νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και μία ισοπαλία του Ολυμπιακού, η Ελλάδα σκαρφάλωσε. Στη 12η θέση της βαθμολογίας είναι μία ανάσα από την 11η. Δεν υπάρχει κάποιο πρακτικό όφελος αν βγούμε 10η, αν βγούμε 12η. Στα ίδια παραμένουμε όσον αφορά τις ομάδες που βγάζουμε την επόμενη, μεθεπόμενη σεζόν στην Ευρώπη. Πάντως είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Η Ελλάδα έβαλε από κάτω της την Αυστρία και είναι στο μείον 250 από την Νορβηγία αυτή τη στιγμή. Έχουμε παραμένουν τρεις εκπρόσωποι και λογικά να παραμείνουν και μετά το 25, μετά το 24, μετά το τέλος του 24, να παραμείνουν τρεις οι εκπρόσωποι μας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα, τους ευχόμαστε να συνεχίσουν. Να συνεχίσουν και βέβαια, να πηγαίνουν γερά. Έτσι, την επόμενη αγωνιστική έχουμε Πόρτο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Σλάβια Πράγας και Παναθηναϊκός Δυναμό Μίνσκ. Το Europa League είναι την επόμενη εβδομάδα, όπως και το Conference League, θα τα πούμε βέβαια αυτά. Τώρα, 11η και 12η θέση, τι σημαίνει? Ο πρωταθλητής στα play-off του Champions League με το μονοπάτι των πρωταθλητών, αυτό να διαβαίνει. Ο κυπελούχος στα play-off του Europa League, ο δεύτερος του πρωταθλήματος, δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ο τρίτος δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο τέταρτος δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οπότε πέντε ομάδες στην Ευρώπη, εφόσον είμαστε 12η. Τώρα μιλάμε για τα δεδομένα που αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Μην τα πούμε όλα, δεν υπάρχει λόγος να κουράζουμε. Οπότε αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε στα δικά μας. Έτσι, στην Super League, 15η αγωνιστική αυτή που, που έχουμε μπροστά μας το Σάββατο Κυριακό δεύτερο. Οι ομάδες οι δικές μας. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στην έδρα του Πανετολικού και τρέχει μία συγκλονιστική παράδοση, εφάμιλη με αυτή που τρέχει με τον Πανσεραϊκό και καλύτερη θα έλεγα, καθώς θα σου κάνω ένα quiz. Στα 21 τελευταία παιχνίδια Πανετολικού και ΠΑΟΚ και Πανετολικού, δηλαδή ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, πόσες ήττες μετράει ο ΠΑΟΚ? Ήττες. Πόσες φορές έχει ηττηθεί ο ΠΑΟΚ? Ναι. Καμία. Καμία. Ακριβώς. Έχει 20 νίκες και μία ισοπαλία. Η ισοπαλία χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι το 2015. Και από εκεί και πέρα έχει 20 σερή νίκες ο ΠΑΟΚ. Οπότε παίζει ρόλο και η παράδοση σε αυτά τα παιχνίδια. Έχει τον πρώτο και βασικότατο λόγο για αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό στις 3.30. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 7 την Κυριακή. Ο Άρης παίζει στις 3.30 νωρίτερα. Στο άδειο Κλέαντης Βικελίδης. Έτσι, εκτός άμα αλλάξει κάτι συγκλονιστικά. Η δεύτερη αγωνιστική που, που τιμωρήθηκε ο Άρης. Ακριβώς. Οπότε απόφαση μπορεί να μην είχαμε για την έφεση που ασκήθηκε. Ακόμη δεν υποθέτουμε. Δεν έχουμε. Μάλλον εκεί πέρα κάτι έγινε, κάτι πήγε λάθος. Δεν έχουμε κάποια απόφαση. Υποθέτουμε ότι δεν υπήρξε κάποια ενέργεια διαφορετική με αυτή την έφεση και διατηρήθηκε η απόφαση. Οπότε δεύτερη αγωνιστική θα έχουμε και κλεισμένο το φιλόν εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ας κρατήσουμε αυτό εδώ, για να είμαστε σίγουροι. Αλλά ο Ολυμπιακός φιλοξενείται. Θα μας πεις μετά για τις αλλαγές. Βέβαια. Όσο όχι, δεν θα το πω τώρα γιατί μου διέφυγε. δεν έχουμε τον Φανσίπ. Ναι, δεν έχουμε Φανσίπ. Έχουμε τον Μαρίνο Ζουνίδη, ο οποίος επιστρέφει στα λιμέρια του εδώ στην Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια για να αναλάβει, ανέλαβε. Χθες έκανε και την πρώτη προπόνηση στο Νεορίσιο, στο Βασιλγένιο. Γνώρισε τους νέους ποδοσφαιριστές του και αυτοί γνώρισαν τον νέο προπονητή του. Ο Μαρίνος Ζουνίδης καλείται να συνεχίσει το, εγώ θα πω, εξαιρετικό έργο του Άκη Μάτζιου και στις δύο θητείες του στον Άρη, να το συνεχίσει και να παλέψει με την ομάδα του Κιτρινόμαυρων για τον στόχο που έχει απομείνει σε αυτούς. Ποιος είναι? Η είσοδος στην τετράδα του πρωταθλήματος της Super League. Εξαιρετικά δύσκολο έργο, αλλά είναι ο στόχος που έχουν θέσει στον Άρη. Με Μαρίνο Ζουνίδη την Κυριακή, έτσι, στον πάγκο του ο Άρης. Δεν άφησε χρόνο να περάσει, βρήκε τον προπονητή του, αυτός είναι. Τώρα, από Έλληνα σε Έλληνα, σε αποδυτήρια που δημιουργήθηκαν προβλήματα από Ισπανούς, είναι πολύ,
Ναι, καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν μιλάει δηλαδή τη γλώσσα. Δεν ξέρω αν μιλάει. Ξέρω ότι δεν μιλάει ισπανικά. Οπότε δεν μιλάει την γλώσσα των ανθρώπων που βρίσκονται στα πολιτεία, των παιδιών αυτών. Αυτό είναι, είναι πολύ έμπειρος. Είναι ένα θέμα. Είναι κατά. Είναι πολύ έμπειρος όμως ο Μαρίνος Σουσουνίδης. Έχει εργαστεί τόσο στην ΑΕΚ όσο και στον Παναθηναϊκό όταν ήταν στην Ελλάδα. Έχει κάνει και το πέρασμα του από το εξωτερικό. Θα κρυθεί. Έτσι, όλοι κρίνονται στη ζωή, θα κρυθεί και αυτός τόσο για τα θετικά όσο για τα αρνητικά που θα έχει μπροστά του. Τώρα, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην έδρα της Άθενης Καλυθέα, ο Παναθηναϊκός στην έδρα του Λεβαδιακού, η ΑΕΚ στην έδρα της Λαμίας. Τρεις εκτός έδρας αποστολές, τέσσερις μαζί με του ΠΑΟΚ για τους μεγάλους, για τους πρώτους τέσσερις της βαθμολογίας της Super League. Αυτά και από τη Super League. Πάμε στη Super League 2, εκεί που έχουμε Ντερμπάρα. Ντερμπάρα. Τρανζόγλιο στάδιο. Είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω να το παρακολουθήσω από κοντά. Δεν βολεύει η ώρα, δεν βολεύει και η τιμή. 25€. 25€. Έτσι. 25 ευρώ. Ναι, είναι πολλά. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα πω εγώ. Για να καλέσει τον κόσμο που βέβαια υπάρχει μια πολύ έντονη κινητοποίηση όσον αφορά την αγορά εισιτηρίων, αλλά είναι πολλά τα λεφτά, θα πω εγώ, για ομάδα Β' Εθνικής και για στο Χαριλάου πόσο θα έχει ο Κλάνθης Βικελίδης, πόσο έχει το εισιτήριο για νομίζω να... 10 ευρώ. Ναι. Δεν είδα τα εισιτήρια που βγήκαν τώρα, αλλά νομίζω 10 ευρώ. Αυτή είναι η αίσθηση. 10 ευρώ είναι, έτσι. Δεν είναι παρά. Δεν, ναι, είναι, ναι. Δεν είναι 20, δεν είναι 25 για πρώτη εισιτήρια κατηγορία. Στα πέταλα μιλάμε, έτσι. Στα πέταλα. Είναι το φθηνότερο. Ναι, στα πέταλα λέω και στο Καρταζόγλιο. Ναι. Έτσι, στα πέταλα. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και κάποια άλλα. Υπάρχουν και τα σούπερ διαρκεία, τα οποία έχουν και στι σουίτε που είναι αλλού τα ποσά. Αλλά δεν μιλάμε για αυτά. Έτσι. Μιλάμε για το πέταλο, έτσι. Γιατί θέλει να τραβήξει κόσμο. Με 25 στο πέταλο δεν. Είναι ένα γκάφτι αυτό που έχει μπήξει ο κύριος Μουρεβασιώτης, το θέμα των εισιτηρίων και των διαρκείας και των απλών εισιτηρίων στον Ηρακλή. Παρόλα αυτά υπάρχει κινητοποίηση και αναμένεται, επειδή έχουμε και δύο στο γραφείο πολύ ένθερμους ο παντός του Ηρακλή, ο ένας ειδικά είναι αλλού και μας ενημερώνει για τα πάντα, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση, θα είναι το γήπεδο γεμάτο. Θα βγούνε 6.000 εισιτήρια σε διάθεση και να μένετε να βρούνε τον κάτοχό τους. Αυτά έτσι ενημερωνόμαστε. Καλά θα κάνει. Απλώς είναι ένα θέμα τώρα όμως αυτό. Γιατί αν λέμε ότι δίνεις 25 ευρώ σε κάποιες παραστάσεις θεατρικές και σου φαίνονται πολλά. Εντάξει, έτσι. Ναι. Δηλαδή λίγο να κάνουμε και τη σύγκριση, έτσι. Έτσι. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Γιατί τις αγαπάμε τις ομάδες, αγαπάμε τον αθλητισμό, όμως και κάπου όπα. Ναι, πραγματικά και όταν μιλάμε ειδικά για τη φθηνή θύρα, το πέταλο των οπαδών, πρέπει να είναι φθηνά. Αυτές οι θύρες πρέπει να γεμίζουν, γιατί αυτές οι θύρες δίνουν και την όθεση, έτσι, στους ποδοσφαιριστές της εκάστοτε ομάδας. Με τη φωνή τους, με τα συνθήματα, με. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα που το οποίο πρέπει να το αναλογιστεί μόνο ο Παναγιώτης Μονιβασιώτης. Ο πρόεδρος του Ηρακλή. Ναι, ναι, η διοίκηση. Οπότε αυτός είναι ο γενικός επιτελάρχης, εκεί πέρα πρόεδρος, μεγαλομέτωχος και άλλους πόσους τίτλους. Καλά κάνει, γιατί πληρώνει ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να το δει ο ίδιος αυτό το θέμα. Τουλάχιστον από του χρόνου, αν πάνε καλά τα πράγματα και ο Ηρακλής κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Πράγμα πολύ δύσκολο. Τότε θα είναι 50 ευρώ. Αλλά όσο είναι το πέταλο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αν έρθει στην Super League, τι θα κάνει, τι τιμές θα πάρει, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Ναι, δεν θα πατάει άνθρωπος. Ή θα πατάνε, θα σε βλέπουν να σκαρφαλώνουν σαν Lord of the Rings, σαν τα Ork, ή οπαδοί του Ηρακλή για να μπουν στο γήπεδο. Τέλος πάντων. Αυτά και από την Super League 2. Μπάσκετ, έχουμε δύο αναμετρήσεις για την EuroLeague σήμερα, για τις δύο ομάδες της Αιώνιος που παίζουν εκεί πέρα, της χώρας μας, τον Παναθηναϊκό που φιλοξενείται στην πόλη με κεφαλαίο και την Ανατολού Εφές, και τον Ολυμπιακό που φιλοξενείται στο Βελιγράδι, στη Σερβία, από τον Έρυθρο Αστερά. Τρομερή σχέση μεταξύ των δύο οργανωμένων οπαδών, έτσι, του Ερυθρού και του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν παίξει κάποιο ρόλο. Τώρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες όμως, έτσι, στην Ευρώπη.
Δυσκολεύτηκε. Αλλά νίκησε την Οραντέα με 73-68 για τη δεύτερη φάση των δεύτερων ομίλων του Euro Cup. Mm-hmm. Ο Άρης δεν τα κατάφερε μία μέρα νωρίτερα στην Τουρκία. Ιτήθηκε από την Turk Telekom με 87-77. Στην Basket League, την GBL, 10η αγωνιστική, έχουμε τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου την Κυριακή στις 5 παρατέταρτο και τον Άρη να φιλοξενεί την Καρδίτσα το Σάββατο στις 8 και 4. Στην Elite League έχουμε τον Ηρακλή αύριο να υποδέχεται την Ιαρίς και την Χανθ να φιλοξενείται στην έδρα του Βίκου Ιωαννίνων στις 5 ώρα, μισή ώρα νωρίτερα από το παιχνίδι του Ηρακλή. Έτσι, έτσι, πάρα πάρα πολύ ωραία, να μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί γίνεται μεγάλη, πολύ, μεγάλη, μεγάλη προσπάθεια από το, από το σωματείο να παραμείνει, έτσι. Ο Ηρακλής έχει άλλους στόχους, η Χάνθ έχει άλλο στόχο, να παραμείνει στην, στην Elite League, και έχει τις, τη σημασία του όλο αυτό. Μάλιστα. Και βέβαια γρήγορη βόλτα και τα... Βέβαια, βέβαια. Έτσι, να κάνουμε τη γρήγορη βόλτα μας. Δεν έχει το πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι συνολικά στην Ευρώπη, ένα είναι αυτό που ξεχωρίζει και είναι το ντέρμπι του Manchester. Manchester United την Κυριακή στις 18:30. Στην Αγγλία η Liverpool υποδέχεται την Fulham, στην Αγγλία η Chelsea υποδέχεται την Brentford και η Manchester City υποδέχεται, είπαμε, τη Manchester United στο πολύ μεγάλο ντέρμπι της πόλης. Στην Ιταλία η Νάπολη φιλοξενείται στην έδρα της Ουντινέζε, η Juventus υποδέχεται την Venezia. Στην γειτονική χώρα η Ρώμα φιλοξενείται από την Κόμο, η Μίλαν από την Τζένοα. Το πολύ μεγάλο παιχνίδι στην Ιταλία και γενικά στην Ευρώπη έρχεται τη Δευτέρα στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Ίντερ. Πολύ σπουδαία πορεία και από τις δύο, τόσο ευρωπαϊκά όσο εντός των συνόρων. Και πάμε στην Ισπανία, εκεί που η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα κάνει πολύ μεγάλο ταξίδι, θα φιλοξενηθεί στην κοντινή έδρα της Ράγιο Βαγεκάνου στη Μαδρίτη. Φυσικά η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Χετάφε, η αγαπημένη στο Αθλέτικ Βιλμπάο στην έδρα της Αλαβές. Βασκικό ντέρμπι είναι αυτό. Ναι. Πολύ βατό, εγώ θα πω το ντέρμπι αυτό. Η οποία Αθλέτικ βεβαίως. Το συγκρότημα του Βαλβέρδε. Η οποία Αθλέτικ βεβαίως έκανε μια εξαιρετική παρουσία μέσα στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Την, ακριβώς. Την Τετάρτη. Άλλωσε και, άλλωσε στο Κρουσαράτσο. Το άλλωσε πραγματικά. Είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο που πήγε να ενισχύσει την ομάδα και βεβαίως είναι και στην πρώτη θέση, έτσι, η δεύτερη στην κατάταξη. Ακριβώς, ισοβαθμοί με τη Λάτσιο, αμφότερες έχουν περάσει απευθείας στους 16 του Europa League. Έτσι, πάρα πολύ σπουδαία η παρουσία της ομάδας των Βάσκων και των Αετών στις Ιταλίες, να πούμε, αφού μιλήσαμε και για αυτούς. Στο Europa League είναι κορυφαίες ομάδες εκεί πέρα. Και η Μπαρσελόνα, να πούμε, υποδέχεται τη Λεγανές σε μια εύκολη αποστολή για αυτούς. Στην Bundesliga, η Μπάγερ Μονάχου, να πούμε, ότι φιλοξενείται στην έδρα της επικίνδυνης Mainz, είναι καλή η Mainz φέτος. Leverkusen στην έδρα της Augsburg. Η Dortmund υποδέχεται την Hoffenheim. Το ενδιαφέρον, πολύ πιο ενδιαφέρον παιχνίδι από όλα, είναι το Λιψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης την Κυριακή το βράδυ. Και στη Γαλλία έχουμε πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Μαρσέι Λίλ και έχουμε την Paris Saint-Germain να υποδέχεται την Λιόν. Η Λιόν είναι καλά. Είναι πέμπτη. Διανύει μια περίοδο θετικότατη και ευρωπαϊκά και εντός των συνόρων. Οπότε η Παρί έχει ελπίδες να χάσει βαθμούς και να βάλει νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Γιατί είπαμε, η Παρί είναι στους 34. Η Μαρσέη είναι μαζί με την Μονακό στους 29. Είναι κοντά. Είναι κοντά. Τώρα βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη. Είμαστε 14η αγωνιστική, ούτε ο πρώτος γύρος τελείωσε. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να διαμορφωθεί κάτι ωραίο. Έτσι, άμα έχουμε γκέλα της Παρί έντρος έδρας του Παρίσι. Γιατί είχαμε ήδη αρκετές γκέλες της Παρί. Δεν είναι κάτι περίεργο. Στα τελευταία 4 παιχνίδια έχει μία νίκη επί της Ζάλτσμπουργκ. Στα προηγούμενα 3 είχε 2 ισοπαλίες και μία ήττα. Μάλιστα. Εντάξει, να έχει ενδιαφέρον, έτσι να βλέπουμε ουσιαστικά ωραία παιχνίδια, ωραία μπαλίτσα. Παναγιώτη Κιστολίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και σήμερα το πρωί, έτσι, για ένα χορταστικό ημίωρο αθλητικό. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο και φιλιά σε όλους τους μπεταράδες.